Να πάμε να ξεκινήσουμε την πολιτική μας συζήτηση. Κοντά μας ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στους τηλεθεατές. Ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος, δημοσιογράφος πολιτικός, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Αντώναρε. Καλημέρα. Και η κυρία Νάγια Γρηγοράκου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, επίσης κοντά μας εδώ στην παρέα μας, στην πρωινή ζώνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Κύριε Οικονόμου, θα ήθελα λίγο να μας περιγράψετε τι κοινό βλέπετε στην κυβέρνηση, βλέπει ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική δράση του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός είπε χθες για τέταρτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία εβδομάδα, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είναι. Πριν φτάσουμε σε αυτό, να δούμε λίγο τι έγινε χθες στη Βουλή, τι εξακολουθεί να γίνεται, για να καταλήξουν οι τηλεθεατές μας και αυτοί που μας ακούν στο συμπέρασμα. Δεν έχει νόημα αυτό που θα πω εγώ. Χθες λοιπόν παρουσιάστηκε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο και με αφορμή το νομοσχέδιο αυτό ο Πρωθυπουργός παρουσίασε μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το οποίο τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει 37.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία με πόρους του Υπουργείου Ανάπτυξης που ξεκινούν το επόμενο διάστημα. Περιλαμβάνει την επέκταση του θεσμού του προσωπικού γιατρού με παραπάνω κατηγορίες για τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Περιλαμβάνει την επέκταση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων, δηλαδή προληπτικό έλεγχο, πέραν του καρκίνου του μαστού, φοβηγεννηματά του, παχαίου σεντέρου και για καρδιοαγκιακά νοσήματα, δωρεάν για συμπολίτες μας, για μεγάλη κατηγορία συμπολιτών που αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Είπε ο Πρωθυπουργός για τις 30.000 προσλήψεις που έχουν μπει στο ΕΣΥ, για τις 10.000 που θα γίνουν μέχρι το 2027, για τις αυξήσεις στις μισθολογικές στο ιατρικό και νοσοκομείο. Θετικά μέτρα όλα αυτά. Για τα έργα στα κέντρα υγείας και τα υπόλοιπα. Είναι αναμφίβολα θετικά. Εγώ δεν θέλω να σταθώ στο θετικά. Θέλω να σταθώ σε δύο παρατηρήσεις ό,τι αφορά αυτό και μετά στη στάση του ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, προφανώς και το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρειάζεται ακόμη περισσότερα, ακόμη πιο πολλά πράγματα για να φτάσει σε ένα επίπεδο που θα ικανοποιεί τις προσδοκίες όλων μας. Ξεκινάμε από πολύ χαμηλή βάση. Αναρωτιέμαι όμως, και πρέπει να αναρωτηθεί και ο κάθε άλλος πολίτης, όλα αυτά που σας περιέγραψα και πολλά ακόμα, πότε έχουν ξαναγίνει στη χώρα? Πότε έχουν ξαναγίνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε ένα πολύ σημαντικό τομέα που αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας? Πότε έχει εκδηλωθεί μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται μέρα με τη μέρα για να το βελτιώσει, φέρνοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσα σε μια γενικότερη προβληματική κατάσταση ό,τι αφορά τις παροχές της υπηρεσίας υγείας στην Ευρώπη, κοσμογονικές αλλαγές? Η απάντηση είναι ότι δεν έχουν ξαναγίνει. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είπε όχι. Έρχομαι λοιπόν τώρα στην απάντηση της ερώτησής σας. Απέναντι σε αυτό, τι ξεχωρίζει κανείς στη σχέση του κόμματος του ΠΑΣΟΚ? Προσπαθώ να πω αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί είναι περίεργες οι συνθήκες, αλλά δεν είναι. Αλλά δεν νομίζω και ο κύριος Αντώναρος. Δεν είναι δικιά μας δουλειά και δεν θέλω να προβοκάρω τη συζήτηση. Τι είδαμε λοιπόν απέναντι σε αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές και σε άλλες ουσιαστικές πολιτικές κινήσεις το τελευταίο διάστημα? Βλέπουμε μια αγωνία του ΠΑΣΟΚ, επειδή δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί στα μείζωνα και στα συγκεκριμένα, να εστιάζει σε μια ατζέντα ακραία αντιπολιτευτική που θυμίζει το ΣΥΡΙΖΑ στα χειρότερά του. Απέναντι λοιπόν στα χθεσινά, με τι προμετωπίδα προσήλθε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή? Βαρέα και ανθυγιεινά για τους ιατρούς του ΕΣΥ. Βαρέα και ανθυγιεινά, χωρίς να καταθέσει μία πρόταση για το πού θα προέρθουν τα χρήματα για να υποστηριχθεί αυτή η δαπάνη, δεδομένου ότι πλέον η χώρα έχει συγκεκριμένους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτό είναι αλφαβήτα για οποιοδήποτε πολιτικό προσέρχεται στη Βουλή. Πρέπει να λέει σε οποιαδήποτε ιδέα έχει, καλοπροαίρετη, βεβαίως και να την έχει, πού θα βρει τους πόρους να το υποστηρίξει ή από πού θα κόψει. Από πού θα κόψει? Mm-hmm. Θα κόψει από άλλους διορισμούς, από την παιδεία, θα κόψει από άλλους διορισμούς, από άλλες παραδοχές. Θα κόψει από άλλες επενδύσεις. Και αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ. Και το δεύτερο, το οποίο είναι, ξέρετε, δηλαδή καμιά φορά οι συμπτώσεις φανερώνουν πάρα πολύ τις προθέσεις. Αυτό που έκανε χθες το ΠΑΣΟΚ ήταν ερώτηση που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλάζει μόνο το λογότυπο. Αλλάζει μόνο το λογότυπο. Πριν από 2,5-3 χρόνια. Και για να εξισορροπήσει αυτή την αποκάλυψη ο κύριος Ανδρουλάκης, τι φοβερό είπε χθες στη Βουλή. Μα λέει, έγραφε μια εφημερίδα κάποια στιγμή ότι και εσείς το σκεφτόσασταν. Δηλαδή, ο άνθρωπος πήρε και αντέγραψε την ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ και την έκανε τροπολογία πρόταση νόμου, που τεινάζει στον αέρα το δημοσιονομικό προγραμματισμό, που κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα το προσωπικό του ΕΣΥ, γιατί με αυτόν τον τρόπο με 4.000 ευρώ περίπου 7.500 γιατροί θα βγαίναν από το σύστημα. Και για να εξισορροπήσει αυτή την ταύτιση με το ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι έγραψε κάποια στιγμή μια εφημερίδα ότι και εσείς σκεφτόσαστε να το κάνετε. Τι είναι όλα αυτά, εν κατακλείδη? Όλα αυτά είναι αποκαλυπτικά του πολιτικού DNA που χαρακτηρίζει τον κύριο Ανδρουλάκη. Το πολιτικό του DNA δεν χαρακτηρίζεται ούτε από μεταρρυθμίσεις, ούτε από ένα προσανατολισμό πως η χώρα θα πάει μπροστά σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά από ένα στήρο αντιμητσοτακισμό και αντινεοδημοκρατισμό. Άρα όλα αυτά είναι ενδεχομένως να θεωρεί ότι αυτό το πράγμα, όπως του βγήκε στο ΠΑΣΟΚ, θα μπορεί να του βγει και παρά έξω. Μόνο που η ελληνική κοινωνία δεν ασχολείται, κατά την άποψή μου, δεν την απασχολεί το γυνάτιο, ο προσωπικός καημός, η αιμονή του καθενός με τον πολιτικό του αντίπαλο. Την απασχολεί
πώς με συγκεκριμένες κινήσεις, προτάσεις, προσανατολισμούς η χώρα θα πηγαίνει μπροστά. Μάλιστα. Και θα υπερβαίνει με γρήγορα βήματα ή με συγκεκριμένες κινήσεις χρόνια προβλήματα. Ελάτε, χαμογελάκι κύριε Γρηγορά, γιατί θα θέλει να απαντήσει σε αυτό και να τον έρθουμε μετά σε εσάς. Από και εγώ είπα αυτό που έκανα. Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση επάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Καταρχάς, όντως πράγματι τον τελευταίο καιρό ο κύριος Μητσοτάκης και γενικότερα η Νέα Δημοκρατία χαρακτηρίζουν το ΠΑΣΟΚ ως τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ, ότι τα πράγματα παρουσιάζουμε τραγικά, ότι λέμε σε όλα όχι και ότι δεν βλέπουμε τίποτα θετικό στις ρυθμίσεις οι οποίες έρχονται. Αυτό λοιπόν είναι ψευδές και είναι και μια μορφή λαϊκισμού, θα μπορούσαμε να πούμε. Καθότι, πρώτον, δεν κάνουμε τη στήρα αντιπολίτευση. Δεύτερον, δεν λέμε στα πάντα όλα όχι. Τρίτον, σε ό,τι υπάρχει θετική, είναι προς τη θετική πορεία, προφανώς και είμαστε υπέρ. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο νομοσχέδιο το οποίο συζητείτε και σήμερα, δεν θα μπορούσαμε να πούμε όχι ούτε στην ίδρυση των πανεπιστημιακών κέντρων υγείας, ούτε θα μπορούσαμε να πούμε όχι στα κίνητρα τα οποία δίνονται στους νέους γιατρούς για την ειδικότητα της εσωτερικής παθολογίας. Άρα θα ψηφίσουν κομμάτια του. Κάποια κομμάτια προφανώς και θα ψηφιστούν. Όμως, να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια κυβέρνηση για το θέμα του προσωπικού γιατρού, ότι τα πράγματα τα αντιλαμβάνεται λίγο λογιστικά και δεν κοιτάει την ποιότητα των υπηρεσιών και το κόστος το οποίο μπορεί να έχει για τον Έλληνα πολίτη. Όταν λοιπόν βαφτίζεις αγροτικούς γιατρούς ως σαν να είναι προσωπικούς γιατρούς, σαν να είναι λοιπόν ειδικευμένοι γιατροί, και τι κάνεις λοιπόν, παιδιά τα οποία έχουν βγει μόλις από το πανεπιστήμιο και παιδιά τα οποία χρειάζονται ως αγροτικοί γιατροί στην περιφέρεια και στα προβλήματα τα οποία έχει το σύστημα υγείας στην περιφέρεια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν βλέπουμε ότι υπάρχει μια ποιότητα υπηρεσίες οι οποίες πολιτικά έχονται. Μιλώντας, για να μην μπούμε στις εξειδικεύσεις του νομοσχεδίου, που είναι και λίγο δύσκολο να τις παρακολουθήσει κάποιος. Εντάξει, αφορά όμως τον Έλληνα πολίτη, έχετε... ειδικά στην περιφέρεια, ότι ο αγροτικός γιατρός γίνεται και γιατρός προσωπικός. Σωστά. Για να θυμηθώ μια παλιότερη φράση. Τον τελευταίο χρόνο κάνει... και με ειδικότητα και εκπαίδευση, να συμπληρώσω εγώ. Ναι. Για να θυμηθώ μια παλιότερη φράση την οποία την είχε κάνει μόδα το ΠΑΣΟΚ. Εσείς θα κάνετε αντιπολίτευση σκληρού ροκ, που λέγει και ο Λαλιώτης, ή θα κάνετε μια αντιπολίτευση σωστή, την οποία... προγραμματική και με θέσεις και προτάσεις. Και αυτό δεν το δέχεται η Νέα Δημοκρατία. Διότι μας κατηγορεί από τη μία πλευρά ότι δεν έχουμε προτάσεις, και όταν έχουμε προτάσεις, μας λέει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ότι δεν είναι κοστολογημένες, ότι τις έχετε ξανακαταθέσει. Ειδικά για το θέμα των βαρέων και ανθυγιεινών, είναι κάτι το οποίο το έχει πει το ΠΑΣΟΚ 23 φορές. Έχουμε καταθέσει τροπολογίες 23 φορές. Για την κοστολόγηση, δηλαδή. Για την κοστολόγηση. Δεν υπάρχει μια πρόταση, αλλά αυτά τα χρήματα λοιπόν, από πού θα έρθουν. Μετά άλλο. Συγγνώμη. Εσείς, κύριε Γρηγοράκου, έχετε απάντηση σε αυτό? Και τα βαρέα και ανθυγιεινά παίρνει τα ένσημά σου, όλα τα υπόλοιπα, και βγαίνει σύνταξη μετά από 15 χρόνια τα οποία τα έχει κατοχυρώσει. Άρα λοιπόν, αν αυτό το οποίο λέει. Στα 62, κύριε αν Γρηγοράκου, αυτό λοιπόν που λέει ο κύριος Γρηγοράκου, να λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Αλήθεια λέμε. Εάν πληρώσει δηλαδή, 4.000 ευρώ, δεν εξαγοράζει. Αν είναι 40 χρονών, θα εξαγοράσει τα ένσημά του για να βγει σύνταξη. Όχι, 61-62. Και θα υπάρχει μια αιμορραγία από το ΕΣΥ την ώρα που θέλουν παραπάνω ανθρώπους. Αυτό είναι αυτό. Αυτό προσπαθείτε να πείσετε και να πείτε. Δεύτερον, τα βαρέα και ανθυγιεινά. Υπάρχει μια έκθεση του κυρίου Μπεχράκη, την οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την έχει εδώ από το 2020 στη συρτάρια της. Η οποία λέει ότι πραγματικά θα πρέπει να δοθούν τα βαρέα και ανθυγιεινά σε όλο το σύστημα, εθνικό σύστημα υγείας, είτε αυτό αφορά τους νοσηλευτές, είτε αυτό αφορά τους γιατρούς, είτε αφορά τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, στα στενοφόρα, τους διασώστες. Καθηγητής, ο κ. Μπεχράκης δεν είναι πολύ ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται αναλογιστική μελέτη, η οποία ζητάμε ότι θα γίνει. Ένα και το θέμα είναι το κοινωνικό ασφαλιστικό. Ένα πράγμα είναι το πώς στη δημοκρατία, στη δημοκρατία και στη σύγχρονη, και στη σύγχρονη διακυβέρνηση. Δεν είναι μόνο τα πρέπει να σας πω κάτι. Διαφωνεί κανείς ότι στα σώματα ασφαλείας πρέπει να παίρνουν επίδομα επικινδυνότητας? Το γεγονός ότι δεν έχουν προκύψει οικονομικές δυνατότητες να το κάνουν αναιρεί το πρέπει? Τι απάντηση είναι αυτή? Είναι απάντηση σοβαρού πολιτικού κόμματος στη λογική ότι πρέπει νομίζω, να κάνουν? Νομίζω, κύριε Οικονόμου, είναι πολλές, θέμα και πολιτικών υπάρχουν πολλές ομάδες εργαζομένων που δικαιούνται περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Και μέσα σε ένα συνετό και συγκεκριμένο και ασφιχτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, η κυβέρνηση προσπαθεί, χωρίς τον κίνδυνο η χώρα να πάει στα βράχια, να ικανοποιήσει χρονιά με τη χρονιά, περίοδο με την περίοδο, μέρος αυτών των απαιτήσεων. Μάλιστα. Άλλο τα πρέπει, άλλο το τι μπορούμε, άλλο το πώς θα θέλαμε να είναι ο κόσμος και άλλο το πώς είναι. Το πρέπει όμως, κύριε Οικονόμου, και κάνει και κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πρέπει όμως σημαίνει. Και πρέπει να μην διασπαθίζονται τα χρήματα του ελληνικού λαού. Βεβαίως. Να μην δίνεται 45 εκατομμύρια για το ΓΚΑΒ, για υπηρεσίες του ΓΚΑΒ, όταν άλλες χώρες, η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Μάλτα, τώρα, η Πορτογαλία. Κύριε, από όλα τα πράγματα, τον ψηφιακό εξχρονισμό της χώρας, όχι βρήκατε από όλα τα πράγματα να 45 και οι αυτές οι χώρες δώσανε 4 εκατομμύρια για τα ίδια. Γιατί η μεταφέρει δική σας τα φιλαράκια, τα δικά σας τα φιλαράκια τρώνε λεφτά. Έτσι χάνουν τα λεφτά. Ξέρετε πόσο.
Πόσους μήνες περιμένουν αυτοί που έχουν πάρει έγκριση για το λεγόμενο ΕΣΠΑ, δεν λέγεται πια ΕΣΠΑ, ναι, για να πάρουν τα λεφτά τους. Δεν ξέρω τις 10 και 12 μήνες. Και ξέρετε γιατί. Αυτό, αυτή είναι η πλατφόρμα του πολιτικού λόγου και του νέου εγχειρήματος, δεν βλέπω να υπάρχει. Αφήστε τα, αφήστε τα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι δικό. Εσείς ήσασταν, δεν θυμάμαι, ήσασταν κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν η δική σας κυβέρνηση ανακοίνωσε τον προσωπικό γιατρό πριν από 3 χρόνια. Ναι, ήμασταν, μάλιστα. Ναι. Και τώρα το ξανανακοινώνετε το ίδιο. Τον ενισχύουμε, κύριε Αντώναρε. Δεν τον έχετε εφαρμόσει καν, κύριε Οικονόμου, ούτε μία φορά. Έχετε επεισόδια. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν προσωπικό γιατρό και χρειάζεται ενίσχυση βεβαίως. Πέστε μου 10 που έχουν προσωπικό γιατρό. Έχει κανείς εδώ στο τραπέζι προσωπικό γιατρό? Εγώ μπορώ να σας πω. Ένας εδώ. Ένας εδώ. 2.000 ιδιότητα, για παράδειγμα. Μάλιστα. Μπορώ να σας πω. Εγώ έχω. Πηγαίνετε να τα πείτε στην ιδιότητα αυτά. Τα λέμε, βεβαίως. Δεν πάντα εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Τώρα, κύριε Αντώναρε, τα πράγματα. Καταρχήν, αν το καταλαβαίνω καλά, για την κυβέρνηση είναι μομφή να είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ γίνεται ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και για εσάς τώρα πια. Κοιτάξτε, για τους Έλληνες πολίτες είναι μομφή να είσαι Νέα Δημοκρατία, η οποία πέφτει συνέχεια στις μετρήσεις. Έτσι. Γύρω στο 20 με 22% είχατε εδώ. Προλίγου. Έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πετάει φλόγες. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή δεν είμαι πλέον ΣΥΡΙΖΑ και, δεν είχα γίνει ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, το είχα πει. Εγώ προέρχομαι από το μεσαίο χώρο του Κώστα Καραμαλή, δεν το έχω αλλάξει ποτέ και ούτε ποτέ έγινα αριστερός. Τελεία και παύλα. Ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήμουν όμως ΣΥΡΙΖΑ με την έννοια αυτή που το λέτε εσείς ή το λένε ο περισσότερο κόσμο. Όταν κάποιος είναι μέλος ενός κόμματος και είναι και υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια, ήσασταν τώρα σε ευρωεκλογές, ήσασταν υποψήφιος. Βεβαίως. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ της λαμογιάς, της απάτης και των υπογείων δεν έχει καμία σχέση με μένα. Εγώ έφυγα την Παρασκευή το βράδυ, πρώτος θα ήμουν που έφυγα και υπέβαλα την παραίτησή μου από τα στελέχη τα οποία είναι γνωστά, μόλις διαπίστωσα, επιβεβαιώθηκα ότι γινόντουσαν αυτά τα πράγματα τα οποία υποπτευόμουν. Τελειώσει. Ποιο είναι λαμόγιο, γιατί είπατε τη λαμογιά. Τη λαμογιά θέλει λαμόγια. Λαμόγια, πολιτική λαμόγια, έτσι. Ποια είναι τα. Τι είναι την πολιτική. Τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν είναι μάλλον όλο το ιερατείο, αυτό το έχω πει 105 φορές. Είναι όσοι έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί, το λέω ξανά, στο δεύτερο και στον πέμπτο όροφο τη Κουμουνδούρου. Και οργανώσανε όλη αυτή τη μεγάλη εξαπάτηση χιλιάδων ανθρώπων που πήγαν να ψηφίσουν και τους κόψαν τους συνέδρους τους οποίους εξέλεξαν, μεταξύ των οποίων και εμένα. Λοιπόν, αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Και θα φανεί το αμέσως επόμενο διάστημα. Μόλις έρθει η πρώτη σφημομέτρηση, ναι, θα διαπιστώσουν όλοι ότι ο κόσμος έχει φύγει από εκεί. Φεύγουν ήδη χιλιάδες μέλη από όλες τις οργανώσεις, όχι μόνο οι 77 που υπέγραψαν μέλη. Άρα τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, bye bye. Αστεία πράγματα. Θα δυσκολευτεί να φτάσει το ποσοστό που κυνηγούσε η Μαρία. Συγγνώμη, κύριε Αντώναρε, έχουμε εκλογές στις 24 Νοεμβρίου. Υπάρχουν 4 υποψήφοι πρόεδροι, οι οποίοι όλοι λένε ότι πάμε για την επόμενη μέρα να είμαστε ενωμένοι. Κυρία Λιβαθινού, και όσοι μείνουμε είναι πολύ καλή μαζί. Ερώτησή σας. Περιμένω και εγώ να δω πρώτον, ναι, αν θα γίνουν και αν θα γίνουν με αυτή τη μορφή οι εκλογές, διότι ήδη κυκλοφορούν στα πολιτικά γραφεία και στα δημοσιογραφικά γραφεία διάφορες φήμες. Εγώ δεν τις αναπαράγω αυτή τη στιγμή. Και το δεύτερο, αν αυτοί οι 4 μετρίου αναστήματος και μέτριας αποδοχής από το ευρύ κοινό υποψήφι θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους με ποιους όρους? Με τους όρους, θα τελειώσω αυτό, με τους όρους που έγινε η επιλογή των συνέδρων, γιατί κάτι τέτοιο θα γίνει, μαγείρεμα. Είναι εντελώς αδιάφορο για την ελληνική κοινωνία αν θα βγει ο Φάμελος, ο Πολάκης, ο Γκλέτσος ή ο Φαραντούρης. Να σας πω κάτι, κύριε Αντώναρε, μισό λεπτάκι. Ένας μετρίου αναστήματος έκανε πρόεδρο το Στέφανο Κασελάκη την προηγούμενη φορά? Προφανώς, ήταν μετρίου αναστήματος. Παύλος Πολάκης. Κοιτάξτε, ο Κασελάκη. Όταν έκανε πρόεδρο τον Κασελάκη ήταν ο Παύλος. Δεν εξελέγει. Και τώρα είναι ο μετρίου αναστήματος Πολάκη. Είναι μετρίου αναστήματος. Δεν είναι ένας για να γίνει πρόεδρος. Αν κατάφερε ένας μετρίου αναστήματος. Δεν τον έκανε. Τον έκανε 57%, 56-57% των ανθρώπων που πήγαν να ψηφίσουν. Και αυτοί δεν τολμήσανε αυτή τη στιγμή να πάνε στη βάση. Ξέρετε πώς θα ψηφίσουν? Μερικές χιλιάδες. Πόσες? Μερικές χιλιάδες. Δηλαδή τι έχετε εσείς? Κάτω από 20. Αλλά δεν θα μας το δώσουν. Κάτι... Όπως δεν μας δώσανε πόσοι πήγαν να ψηφίσουν για συνέδρους. Γιατί είναι πολύ μεγάλο, είναι αρκετός ο αριθμός και δεν τους συμφέρει. Μας δώσανε. Αμερικανικές εκλογές γίνανε, κυρία Λιβαθινού, και σε 24 ώρες είχαμε τον ακριβή αριθμό πόσα εκατομμύρια Αμερικάνοι πήγαν να ψηφίσουν. Δεν υπάρχει, κύριε Αντώνα. Ασφαλώς και δεν υπάρχει. Ρωτήστε, είπε ωραία ο κύριος Ματζουράνης, οδοτός πρόεδρος. Και επαναλαμβάνω, ο δοτός πρόεδρος αυτού του συνεδρίου φάρσα, ότι δεν τον έχει.
αλλά ήξερε τον ακριβή αριθμό των συνέδρων, τον οποίο φούσκωσε κατά περίπου 30%. Ωραία. Όλα τα ήξερε. Έτσι. Και εξελέγει από 600 ανθρώπους που είχαν μπει από πλάγιες πόρτες μέσα στη μία από τις τρεις αίθουσες. Κάντε μας τώρα και μια πρόβλεψη. Ορίστε. Κάντε μας τώρα και μια εκτίμηση, αλλά βασισμένη σε πληροφορίες, θα ήθελα παρακαλώ. Πόσους βουλευτές θα έχει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε 20 μέρες από τώρα? Δεν το ξέρω. Και αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται, αν θέλετε, πρωταγωνιστούν σε κάτι καινούριο, είναι κυρίως η κινητοποίηση της βάσης των ανθρώπων που φεύγουν και των καινούριων που έρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους. Δεν θα μετρηθούμε αυτή τη στιγμή με την κοινοβουλευτική ομάδα, αν είναι 10 ή 11 ή 9. 9 δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά με τον κόσμο που θα κινητοποιηθεί. Και ο κόσμος κινητοποιείται. Πάμε για κάτι καινούριο. Αυτό ξέρετε τι μου κάνει. Μου κάνει ότι δεν φτάνετε τους 10. Περιμένετε και θα δείτε. Αυτό λέω. Προσπαθώ να σας προβοκάρω να μου πείτε. Περιμένετε και θα δείτε. Θα δούμε και τις πρώτες μετρήσεις. Γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να κινητροδοτηθούν. Ο κύριος Κασελάκης θα καταφέρει, να στήσει κοινοβουλευτική ομάδα 10 τουλάχιστον βουλευτών. Θα καταφέρει να στήσει τέτοιο κόμμα που θα έχει μεγάλη στήριξη στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πότε θα έχουμε ανακοινώσεις, πότε θα ξέρουμε τι κόμμα είναι αυτό, τι θα πρεσβεύει, πού θα ανταποκριθεί, πού θα... Έχουμε δώσει ήδη 5 άξονες πολιτικής, οι οποίοι είναι γνωστοί. Ναι. Έχουμε πει το όνομά του, όπως είπαμε, θα γίνει διαβούλευση από τη βάση και θα αποφασιστεί. Υπάρχουν διάφορες ιδέες. Εγώ δεν είμαι εκείνος ο οποίος θα πω αυτή τη στιγμή ποιες ιδέες υπάρχουν στο τραπέζι. Δεν θα προκαταλάβω εξελίξεις. Αριστερά θα έχει μέσα ο τίτλος. Κοιτάξτε, ο κόσμος που δεν πήγε να ψηφίσει στις τελευταίες ευρωεκλογές και ήταν 60% του ελληνικού πολιτικού του εκλογικού σώματος στις ευρωεκλογές, αν το ρωτήσετε, θέλει να τοποθετηθεί με το αν είναι στο κέντρο, στην αριστερά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι απορρίπτουν τα μεγάλα κόμματα. Και αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους μιλήσουμε με καινούριες ιδέες, με καινοτομία. Αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι πρεσβεύεται και πού απευθύνεστε. Το είπα. Τι είστε, δεξιά, αριστερή, κεντρό ή τι? Αυτά είναι σχηματικές τοποθετήσεις, προοδευτικοί και δημοκρατικοί άνθρωποι. Αυτό έχει σημασία. Να δώσεις δημοκρατία, γεύση δημοκρατίας που δεν εφαρμόζεται. Εγώ και τον κύριο Οικονόμου και... προοδευτικό τον θεωρώ. Εγώ δεν, θα πω τίποτα για τον κύριο Οικονόμου. Δημοκρατική αριστερά. Γιατί είχε ακουστεί και αυτό. Δημοκρατική αριστερά. Όχι, είχε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει όνομα. Υπάρχει. Είναι ο Φώτης Κουβέλης. Είναι πιασμένος. Ναι, είναι πιασμένος. Συγγνώμη. Επειδή ακούγεται πέσει πάρα πολύ. Τώρα που γυρίζει. Ελάτε, όποιος έχει ιδέα. Για πείτε, κύριε Αντώναρε, είναι κάτι το οποίο θα γίνει άμεσα, λέει, θα ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα αυτό, το τι θα γίνει. Αν εννοείται άμεσα, αν εννοείται μέχρι το τέλος της εβδομάδος, όχι. Αν εννοείται μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδος, κατά πάσα πιθανότητα όχι. Έχουμε ακόμη καιρό, μην βιάζεστε. Η οργάνωση είναι σε εξέλιξη. Πώς θα σχολιάζετε εσείς όλα αυτά? Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο, δεν θέλω να. Λογικό. Στα εσωτερικά πολιτικών χώρων. Εγώ να ρωτήσω τότε κύριε Λιγοράκου κάτι. Θέλω με αυτό που είπαμε πριν με τον Γιάννη, σχετικά με τον κύριο Δουλάκη. Θέλω να πάρουν και κανένα βουλευτή. Κανένα βουλευτή θα πάρουν. Θα πάρετε. Θα πάρετε κανένα βουλευτή από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι έχει σημασία αν θα πάμε βουλευτή το ΣΥΡΙΖΑ, όσο ότι στην κοινωνία αυτή τη στιγμή θεωρούμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση. Νομίζω ότι η κοινωνία. Αν θα πάρετε ένα εκλεγμένο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, φυσικά και κάτι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ και μέσα και τι εσωκομματικέ του εκλογέ έχει πει ότι θέλουμε την αφίπλευρη διεύρυνση, μα νοιάζει η κοινωνία. Και άνθρωπους που είναι προς το κέντρο και άνθρωπους πολίτες που είναι προς το κέντρο. 32 θέλετε να γίνετε. Και 32 και 35 και 40 και 100. Νομίζω κανείς δεν θα έλεγε όχι σε αυτό. Το θέμα είναι υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει. Αυτό είναι για εσάς η προϋποθέση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ πρώιμη η συζήτηση. Καθότι, όπως σας είπαμε, εμείς κοιτάμε να δούμε. Αυτή τη στιγμή οργανωνόμαστε και φτιάχνουμε και τους τομείς εργασίας μας και φτιάχνουμε και τις δράσεις που έχουμε, διότι αυτή τη στιγμή μας νοιάζει η κοινωνία, μας νοιάζει ο κάθε προοδευτικός πολίτης να βρει το σπίτι του στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως, να πω μια κουβέντα. Η Βουλή έχει μπροστά της, πέρα από τα σημαντικά νομοθετήματα που τα κόμματα ασχολούνται και τα προσεγγίζουν με τον τρόπο που πιστεύουν, έχει μπροστά της δύο πολύ σοβαρές διαδικασίες. Την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας και την εκκίνηση της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λέω όλο αυτό διότι η κοινωνία που μας παρακολουθεί, πέρα από τα καθημερινά και τη διαχείριση των ζητημάτων και των προβλημάτων της, που οι νόμοι πρέπει να παράγουν λύση, παρακολουθεί και ζυγίζει το πολιτικό σύστημα ανάλογα και με τη σοβαρότητα με την οποία θα τοποθετηθεί απέναντι σε αυτές τις μεγάλες, μεγάλου θεσμικού βάρους διαδικασίες που έχουν να κάνουν και με συμβολικούς και με συμβολισμούς, αλλά και με την ποιότητα του πολιτεύματος. Συνεπώς, να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όταν συζητάμε για πρόσωπα, για μετακινήσεις, για μετατοπίσεις,
την ώρα που πάμε και ψηφίζουμε, με την ψήφο μας, να κοιτάμε λίγο πίσω και την ιστορία, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, πώς διαμορφώνεται το σκηνικό και πώς αυτές οι συνθέσεις παίζουν το ρόλο τους απέναντι σε κρίσιμα και μείζωνα ζητήματα, όπως είναι αυτά που σας περιέγραψα προηγουμένως. Μάλιστα. Είμαστε δύο μήνες πριν από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης κρατάει ακόμη τα χαρτιά του κλειστά. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μη μας εκπλήξει με δική του υποψηφιότητα. Ο θεσμός, κύριε Αντώνα, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Να αυτοπροταθεί για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι ένας θεσμός ο οποίος πρέπει να γίνεται καθημερινά αντικείμενο αντιπαράθεσης ποδοσφαιρικής. Έτσι μας λέγατε πριν από τέσσερις μήνες. Ελάχιστο σεβασμός σημαίνει ότι θα πρέπει να τον προσεγγίζουμε με τη δέωσα σοβαρότητα. 10 μέρες πριν από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό λέτε. Θα ξεκινήσει η κουβέντα αυτή. Μη μας εκπλήξει, το επαναλαμβάνω, ο κύριος Μητσοτάκης αυτοπροτινόμενος για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ακραίο δεν είναι. Λίγο ακραίο. Ναι, είναι λίγο. Ας δούμε. Κύριε Αντώναρε, περιοριστείτε στις προβλέψεις στα εσωτερικά και αφήστε τα μεγαλύτερα. Αφήστε, κύριε Οικονόμου. Έχετε κάνει πολλές προβλέψεις από τις θέσεις που έχετε περάσει και έχετε πέσει σε όλα έξω. Σε όλα μέσα. Θέλετε να τις βάλουμε μία-μία τις δικές σας δίπλα-δίπλα. Δίπλα. Δεν είναι ώρα. Έχεις κάποια τέτοια πληροφορία, κύριε Αντώναρε, ότι μπορεί και ο ίδιος. Η σιωπή του είναι πολύ περίεργο πράγμα. Είχε πει στις τελευταίες εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης ότι σε 2 χρόνια θα μας πει αν θα πάει ξανά ο ίδιος σε εκλογές. Τα 2 χρόνια κλείνουν σε λίγους μήνες. Μα δεν το έχει πει όμως και σε δηλώσεις. Δεν υπάρχει. Δεν ξεκαθαρίσει τώρα, εντάξει. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο. Προχωράμε όπως ο Πρωθυπουργός έχει πει με βάση τις ανακοινώσεις για τον πρόεδρο ή την πρόεδρο της Δημοκρατίας στο σωστό χρονικό διάστημα στους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.